Λοιπόν, ο coach Ρούσης μαζί μας, μετά από μια σπουδαία βραδιά για τη Θέντιδα. Μεταξύ Σοβαρού Γεστίου λέγατε εκτός αέρα για τη διοίκηση, αλλά η διοίκηση έχει χτίσει μια ομάδα πρωτίστως με εσάς, με τις αθλήτριες. Έχει φτιάξει ένα σύνολο το οποίο μας παρουσιάσατε κάτι πολύ όμορφο σήμερα. Η διοίκηση, το μεγάλο μερίδιό της είναι η δημιουργία, η ανάδειξη μάλλον του συλλόγου από ένα τοπικό σύλλογο σε ένα σύλλογο που αγωνίζεται στην Α1 και εδραιωθεί στην Α1 πλέον και αγωνίζεται στην Ευρώπη. Αυτά είναι όλα τα συγχαρητήρια της διοίκησης, γιατί από αυτούς ξεκινάει όλη η προσπάθεια και η φιλοσοφία της ομάδας. Εμείς, οι προπονητές, οι παίχτες πάνε, έρχονται, αυτοί είναι σταθεροί και αυτοί έχουν ανεβάσει, έχουν αλλάξει επίπεδο την Θέτιδα, τη Βούλα. Η ομάδα σήμερα παρουσιάστηκε απόλυτα σοβαρή. Υπάρχει μια ανωδική πορεία, παιχνίδι με παιχνίδι σε όλη τη σεζόν. Έγινε πολύ μεγάλο βήμα στην Πρατισλάβα. Μεσολάβησε το παιχνίδι με την ΑΕΚ και σήμερα η ομάδα ουσιαστικά απογειώθηκε. Σαν να έπαιζε στον αυτόματο πιλότο. Κάπως έτσι ήταν. Σήμερα δεν πιάσαμε ψηλά στάντερ απόδοσης, αλλά τουλάχιστον είμαστε σοβαροί. Υπάρχουν τα παιχνίδια, έρχονται σαν βροχή. Παίζουμε Τετάρτη Σάββατο. Τώρα Κυριακή θα ξανάρθουμε εδώ και θα παίξουμε τον πολύ δυνατό Ολυμπιακό. Και μέχρι τα Χριστούγεννα προβλέπεται ότι θα παίζουμε Τετάρτη Σάββατο συνέχεια. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι σε όλα τα παιχνίδια τέλειοι, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να παρουσιάσουμε τη σοβαρότητα που παρουσιάσαμε σήμερα και να πάρουμε τις νίκες που θέλουμε. Η ομάδα δεν μπορεί να πει, καμία ομάδα ουσιαστικά, ούτε και η Θέτιδα, ότι μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα, μπορεί να πάρει ένα κύπελο, μπορεί να πάρει ένα ευρωπαϊκό. Ωστόσο, τέτοιες βραδιές δείχνουν ότι ανεβαίνει η ψυχολογία, ανεβαίνουν τα κίνητρα και ανοίγει η όρεξη τουλάχιστον για κάτι καλό. Είναι όλα αυτά που είπατε είναι ωραίοι στόχοι, αλλά βήμα-βήμα. Ο σύλλογος έχει μεγαλώσει, πρέπει να μεγαλώσει κι άλλο. Πρέπει να την αγκαλιάσει περισσότερος κόσμος και οικονομικά και σαν στήριξη γενικότερα, για να μπορέσει να μεγαλώσει ο στόχος της. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, σε συνδυασμό με τις ακαδημίες, θα μπορούσε η Βούλα να αποκτήσει ένα δικό της κορμό αθλητριών κάποια στιγμή. Σήμερα αγωνίστηκαν δύο παιδιά τα οποία προέρχονται της Ακαδημίας Βούλας, αγωνίστηκαν σε μεγάλο χρονικό διάστημα του αγώνα και κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλει η Βούλα σε στόχο που πιο πολλές αθλήτρες που είναι πλαισιών του γενικού τμήμα να είναι από τις Ακαδημίες. Και τώρα ένας ακόμα πιο δύσκολος αντίπαλος, πάντα οι Ιταλοί στο βόλεϊ δεν είναι εύκολοι αντίπαλοι. Τα όνειρα όμως συνεχίζονται και είναι μια πρόκληση. Εμάς ήταν, ήδη ξέραμε την κλήρωσή μας για το επόμενο παιχνίδι. Παρά αυτά, ένα από τα κίνητρά μας ήταν να αγωνιστούμε με δύο Σκανδίτσι, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε θεωρείται από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, παρόλο που αγωνίζεται στο Challenge Cup. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Τεράστιες διαφορές. Όσοι καταφέρουν και έρθουν Ιταλία με την ομάδα θα δουν ποιες είναι οι διαφορές. Δεν είναι μόνο οικονομικές ή αγωνιστικές. Είναι οργανωτικές, είναι στο γήπεδο, είναι στο μάρκετινγκ, είναι πάρα πολλά. Εμείς είναι τιμή μας που συμμετέχουμε καταρχάς στην Ευρώπη και μεγάλη μας χαρά που θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την ομάδα και ό,τι καλύτερο που να κάνουμε, καλό θα είναι. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στη συνέχεια. Ευχαριστώ.